γιατί τα σπάσαμε τα γάλματα των. Γιατί τους διώξαμε απ' τους ναούς των. Το σημερινό επεισόδιο της σειράς «Η εξόριστη ελληνική τέχνη» είναι αφιερωμένη στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης. Θα θαυμάσουμε τις, μεταξύ άλλων, τα περίφημα κυκλαδικά ειδόλια, εκ των οποίων αξίζει να αναφέρουμε τον αρπιστή. Από τα έργα των αρχαϊκών χρόνων αξίζει να σημειωθεί ο περίφημος Κούρος από την Αττική και η επιτύμβια στήλη του Μεγακλή, επίσης από την Αττική. Στην παράσταση της στήλης εικονίζεται ο νεκρός ως νεαρός αθλητής μαζί με ένα κορίτσι, την αδερφή του. Την επίσκεψη της στήλης κοσμεί μία σφίγγα. Σύμφωνα με την επιγραφή, την στήλη κατασκεύασαν στον αγαπητό τους Μεγακλή για το θάνατό του, ο πατέρας του και η αγαπημένη του μητέρα. Από τα έργα των κλασικών χρόνων αξίζει να αναφέρουμε την επιτύμβια μαρμάρινη στήλη από την Πάρο με την παράσταση της κόρης με τα περιστέρια. Το μουσείο διαθέτει επίσης μία πλούσια και πολύ σημαντική συλλογή μελανόμορφων και ερυθρόμορφων αγγείων. Επίσης σημαντικά είναι τα χρυσά κοσμήματα του Γανιμίδη, τα οποία προέρχονται όλα από λάθρανα σκαφές που διεξήχθησαν στη Μακεδονία κοντά στη Θεσσαλονίκη πριν το 1913. Εκτεταμένη αναφορά θα γίνει στην Κυπριακή Συλλογή που αριθμεί παραπάνω από 6.000 αρχαιότητες, τις οποίες λαθρέως εξήγαγε από το νησί ο τότε Αμερικανός πρόεδρος στην Λάρνακα, αρχαιοκάπηλος Τσισνόλα, ο οποίος διατέλεσε και πρώτος διευθυντής του μουσείου. Το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, ένα από τα μεγαλύτερα του κόσμου, είναι σχετικά πρόσφατο δημιούργημα. Σε αντίθεση με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά, που βασίστηκαν σε ήδη υπάρχουσες συλλογές ηγεμόνων και αριστοκρατών, το σπουδαιότερο Αμερικανικό Μουσείο ξεκίνησε το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα από το μηδέν. Όταν το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης άνοιξε τις πύλες του το 1880, αμέσως το ενδιαφέρον του κοινού στράφηκε στην περίφημη συλλογή Τσεσνόλα. Η συλλογή αυτή, αποτελούμενη από κυπριακές αρχαιότητες από την πρώιμη εποχή του Χαλκού ως το τέλος της αρχαιότητας, μπορεί να θεωρηθεί από χρονολογικής απόψεως η πληρέστερη. Ο Τσεσνόλα ήταν ένας τυχοδιώκτης, συνταγματάρχης που πολέμησε με τους Βόρειους τον Αμερικανικό εμφύλιο. Χρησιμοποιώντας τις γνωριμίες του, κατάφερε να διοριστεί πρόξενος της Αμερικής στην Κύπρο, όπου υπηρέτησε από το 1865 μέχρι το 1877. Αφού εξασφάλισε άδεια από το Σουλτάνο, μίσθωσε εκατοντάδες Κύπριους χωρικούς, οι οποίοι έσκαβαν για λογαριασμό του. Την εποχή του Τσεσνόλα δεν έμεινε αρχαιολογικός χώρος στο νησί που να μην έχει λαιλατηθεί. Ο πρόξενος τον ΗΠΑ συγκέντρωσε ένα συνολικό αριθμό 35.000 αρχαιοτήτων που κατατάσσονται μεταξύ των χρονικών περιόδων 2.500 π.Χ. και 30 μετά Χριστόν.
Ο Τσεσνόλα, σε αλληλογραφία που είχε με το Γάλλο πρόξενο στην Κύπρο, του έγραψε πως ανησυχεί για το αρχείο του προξενείου, διότι είχε ανοίξει τόσες πολλές τρύπες στο νησί, που φοβόταν ότι μια μέρα θα βουλιάξει. Όλος ο θησαυρός που συγκέντρωσε ο Τσεσνόλα φορτώθηκε σε 3 καράβια, τα οποία απέπλευσαν από τη Λάρνακα με προορισμό την Αμερική μέσω Ευρώπης. Το ένα καράβι, φορτωμένο με 6.000 αρχαιότητες, βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κύπρου και Συρίας και παραμένει μέχρι τώρα στο βυθό. Τα τελευταία χρόνια ενδιαφέρθηκε για την ανέβρεσή του ο αρχαιολόγος ερευνητής Ρόμπερτ Μπαλάρτ, ο οποίος ανακάλυψε τον Τιτανικό. Τελικά, δεν υπήρξε συμφωνία με την κυπριακή κυβέρνηση, διότι οι όροι που είχε θέσει χαρακτηρίστηκαν από την κυπριακή πλευρά δυσβάστακτη. Οι δύο μεγάλες συλλογές του Τσεσνόλα προσφέρθηκαν πρώτα στα σημαντικά ευρωπαϊκά μουσεία, Λούβρο, Βρετανικό Μουσείο, Βερολίνο, Ερμιτάζ. Αλλά λόγω περίεργων συμπτώσεων, οι πωλήσεις δεν έγιναν. Τελικά το Μητροπολιτικό Μουσείο αγόρασε τις αρχαιότητες προς 120.000 δολάρια, ποσό σοβαρό για την τότε εποχή. Το Μητροπολιτικό Μουσείο μόλις άρχιζε τότε να δημιουργείται και οι κυπριακές αρχαιότητες αποτέλεσαν τα πρώτα σημαντικά του εκθέματα. Μέρος της συμφωνίας ήταν να γίνει ο Τσεσνόλα ο πρώτος διευθυντής του μουσείου. Ο Τσεσνόλα, μαζί με ένα γερμανό επιπλοποιό, συντηρούσε τα ασβεστολιθικά αγάλματα, καλύπτοντας όλες τις ρογμές με μια ειδική ουσία, γιατί στους Αμερικανούς δεν άρεσε το θέαμα ενός σπασμένου έργου τέχνης. Επίσης, σε μια προσπάθεια να κάνει τις κυπριακές αρχαιότητες πιο προκλητικές, πρόσθεσε καθρέπτες και άλλα διακοσμητικά στοιχεία. Στις 5 Απριλίου του 2000 διοργανώθηκε στο Μετροπόλιταν μεγάλη έκθεση με τις κυπριακές αρχαιότητες. Με αφορμή το γεγονός, η εφημερίδα Ελευθεροτυπία στο Φύλλο της ίδιας ημέρας αφιέρωσε ένα ολοσέλιδο ρεπορτάζ. Διαβάζουμε ανάμεσα στα άλλα. Η περίπτωση του Τσεσνόλα δεν διαφέρει σημαντικά από αυτήν του Λόρδου Έλγιν, ο οποίος απέσπασε τα μάρμαρα από τον Παρθενώνα το 1801 και τα μετέφερε στο Λονδίνο. Παρ' όλα αυτά, σε αντίθεση με την ελληνική κυβέρνηση, με την παρουσία του κληρίδη στα εγγένεια της έκθεσης, νομιμοποιείται η μεγαλύτερη λαιλασία αρχαιοτήτων που έγινε ποτέ στην Κύπρο. Ακόμη ο πρόεδρος Κληρίδης υιοθετεί το μόνιμο επιχείρημα των μεγάλων μουσείων του εξωτερικού ότι κατέχοντας αρχαιότητες από ξένες χώρες προβάλλουν τον πολιτισμό τους. Ο πρόεδρος Κληρίδης δήλωσε συγκεκριμένα στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων λίγο πριν αναχωρήσει για τη ΣΥΠΑ ότι το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης δέχεται περίπου 10.000 επισκέπτες την ημέρα. Οι αρχαιότητες και γενικά ο πολιτισμός της Κύπρου αποτελούν πρεσβευτή του τόπου μας στο εξωτερικό. Επομένως, είναι φανερή η μεγάλη σημασία της παρουσίασης κυπριακών αρχαιοτήτων στο Μητροπολιτικό Μουσείο. Με το αίτημα για επιστροφή των αρχαιοτήτων φαίνεται να διαφωνεί και ο πρώην διευθυντής του Τμήματος Αρχαιοτήτων Βάσος Καραγιώργης, ο οποίος δήλωσε πως η επιστροφή των αρχαιοτήτων δεν είναι δυνατή αφού, όπως εξήγησε, δεν υπάρχει καμία νομοθεσία που να υποχρεώνει μια ξένη χώρα να επιστρέψει στη χώρα από την οποία προήλθαν θησαυρούς που κατέχει. Ο Βάσος Καραγιώργης εργάστηκε για μία πενταετία στην προετοιμασία της έκθεσης στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης. Είναι διεθνώς αναγνωρισμένος αρχαιολόγος, αλλά αμφιλεγόμενη προσωπικότητα στο εσωτερικό. Η Συλλογή Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης είναι μία από τις πλουσιότερες στον κόσμο. Τα μαρμάρινα ειδόλια που βλέπουμε στις προθήκες του Μετροπόλιταν είναι τα σπουδαιότερα δημιουργήματα της κυκλαδικής τέχνης, αλλά και τα πιο δύσκολα στην ερμηνεία τους. Το υλικό είναι το ίδιο, λευκό, χονδρό κοκομάρμαρο που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή των λίθινων αγγείλων. Η αυθονία αυτής της πρώτης ύλης, ιδιαίτερα στην Πάρο αλλά και στην Άξο, χωρίς αμφιβολία πρέπει να ήταν ένα από τα βασικά κίνητρα για την κατασκευή ειδωλίων και άλλων αντικειμένων από τους κυκλαδίτες τεχνίτες.
Η έλλειψη γραπτών πηγών μας αποστερεί από άμεσες πληροφορίες για τη δημόσια και ιδιωτική ζωή, την πίστη και τις δοξασίες, τα ήθη και τα έθιμα των Κυκλαδιτών. Συνεπώς, κάθε απόπειρα για την ερμηνεία τους βασίζεται αναγκαστικά σε εικασίες. Κατά καιρούς υποστηρίχθηκαν διάφορες απόψεις σχετικά με τη σημασία των ειδωλίων. Μία από αυτές είναι ότι τα κυκλαδικά ειδόλια προορίζονταν για να ικανοποιούν τις σεξουαλικές επιθυμίες του νεκρού στον άλλο κόσμο. Άλλοτε πάλι, τα ειδόλια έχουν ερμηνευθεί ως υποκατάστατα ανθρωποθυσιών, ακόμα και ως παιχνίδια για να παίζει ο νεκρός. Μια άλλη θεωρία τα θέλει μορφές της κυκλαδικής μυθολογίας παρόμοιες με τους ήρωες και τις νύμφες του ελληνικού πανθέου. Κυκλαδικό ειδόλιο της πρωτοκυκλαδικής περίοδου που αναπαριστά έναν άντρα καθισμένο σε κομψό θρόνο με ψηλή πλάτη ενώ παίζει ένα έγχορδο μουσικό όργανο, προφανώς άρπα ή λύρα. Πρόκειται για μία από τις αρχαιότερες απεικονίσεις μουσικών. Το έργο έχει φιλοτεχνηθεί από παριανό μάρμαρο και έχει αποδοθεί τρισδιάστατα στο χώρο. Κυκλαδικό ειδόλιο γνωστό και ως αριστούργημα του Μπάστη, από το όνομα του Ελληνοαμερικανού συλλέκτη Χρήστου Μπάστη που το δόρισε στο μουσείο. Αναπαριστά μια γυναικεία μορφή σε κατάσταση εγκυμοσύνης με έντονες καμπύλες στην περιοχή των γοφών. Τα περισσότερα από τα αγαλματίδια αυτά είχαν ύψος μόλις μερικά εκατοστά, αν και ήρθαν στο φως και ορισμένα γυναικεία σχεδόν σε φυσικό μέγεθος. Τα κυκλαδικά ειδόλια που κοσμούν τα σημαντικότερα μουσεία του κόσμου και τις πλουσιότερες ιδιωτικές συλλογές αντιπροσωπεύουν το κορυφαίο και πιο χαρακτηριστικό δημιούργημα του κυκλαδικού πολιτισμού και μπορούν να θεωρηθούν τα πρώτα αγάλματα της αρχαίας ελληνικής τέχνης. Αυτό το πύληνο κυκλαδικό αγγείο της πρώιμης κυκλαδικής περίοδου ονομάζεται κέρνος και χρησιμοποιούνταν ως αγγείο προσφορών. Είναι διακοσμημένο με απλά γραμμικά μοτίβα σε θεό φόντο και χαρακτηρίζεται από αρμονία και πλαστικότητα. Ο κέρνος είναι ένα τελετουργικό κυκλικό αγγείο που στην περιφέρειά του φέρει πολλά μικρότερα ανοιχτά αγγεία, τα οποία χρησιμοποιούνταν για την προσφορά της πανσπερμίας, δηλαδή τις απαρχές των καρπών της γης. Τα αγγεία αυτά απαντούν από τους προϊστορικούς χρόνους, κυρίως στις Κυκλάδες και στην Κρήτη. Έγιναν ωστόσο γνωστά κατά τους ιστορικούς χρόνους, όταν συνδυάστηκαν με τη λατρεία της θεάς Δήμητρας και τα ελευσίνια μυστήρια. Κέρνος ονομαζόταν και ένα είδος μικρού κρατήρα που έφερε λίχνους και χρησιμοποιούνταν στη λατρεία της Κυβέλης, η αίρια της οποίας ονομαζόταν Κερνοφόρος. Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη της κλασικής εποχής που βρέθηκε στην Πάρο το 1775 και κοσμείται με ένα αριστουργηματικό ανάγλυφο που έχει ως θέμα ένα κοριτσάκι, προφανώς τη νεκρή. Η σκηνή χαρακτηρίζεται από μοναδική ευαισθησία, καθώς το παιδί απεικονίζεται να αποχαιρετά τα αγαπημένα του περιστέρια. Ο αραχνοήφαντος πέπλος του φιλοτεχνήθηκε με μεγάλη πλαστικότητα. Ο καλλιτέχνης απέδωσε με εξαιρετική μαεστρία τη διαφάνεια του υφάσματος, το οποίο αποκαλύπτει τη στάση του σώματος της μικρής. Πολλοί γλύπτες της εποχής προέρχονταν από τις Κυκλάδες, νησιά που παρήγαγαν μία από τις καλύτερες ποιότητες μαρμάρου. Οι στήλες τοποθετούνταν ως σήμα πάνω σε τάφους και πρωτοεμφανίστηκαν στην Ελλάδα κατά τη Μυκηναϊκή εποχή. Στη γεωμετρική περίοδο χρησιμοποιήθηκαν ιδιαίτερα τα μεγάλου μεγέθους αγγεία. Από την αρχαϊκή εποχή και μετά, παράλληλα με τους κούρους και τις κόρες, άρχισε να εξελίσσεται δυναμικά και η επιτύμβια στήλη που χρησιμοποιήθηκε με μικρές διακοπές έως τα χριστιανικά χρόνια. Κατά την κλασική εποχή διακρίθηκαν οι περίφημες αττικές στήλες, οι οποίες τον 4ο π.Χ. αιώνα απέκτησαν τη μορφή ναΐσκου.
Στην ταφική αυτή στήλη εικονίζεται ένας πολεμιστής από το νεκροταφείο του κεραμικού. Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε εδώ είναι το κόκκινο έντονο χρώμα στο φόντο της γλυπτικής σύνθεσης. Όπως είναι γνωστό, όλα τα αγάλματα και τα ανάγλυφα της αρχαίας εποχής ήταν βαμμένα με ζωηρά χρώματα. Στο Μητροπολιτικό Μουσείο φιλοξενούνται στις ελληνικές πτέρυγες και αρκετά επιτύμβια ανάγλυφα όπως αυτό της Λυσιστράτης. Τον 6ο αιώνα π.Χ. οι επιτύμβιες στήλες, ιδιαίτερα στην Αττική, γίνονται πραγματικά μνημεία πάνω σε τάφους. Πολλές από τις αθηναϊκές επιτύμβιες στήλες βρέθηκαν εντυχισμένες στο Θεμιστόκλειο τείχος, το οποίο χτίστηκε αμέσως μετά την αποχώρηση των Περσών. Η καταστροφή των στυλών και η χρήση τους ως οικοδομικού υλικού, γεγονός που αναφέρεται και από το Θουκυδίδη, είχε ως αποτέλεσμα να φυλαχθούν στις μέρες μας και να διασωθούν μερικά αριστουργηματικά έργα. Κάπου στα τέλη της αρχαϊκής περίοδου διακόπτεται στην Αττική η παραγωγή των λαμπρών αυτών επιτύμβιων στυλών μετά από νόμο του Κλισθένη που τις απαγόρευε σε μια προσπάθεια να περιορίσει την κατασκευή πολυτελών ταφικών μνημείων για οικονομικούς αλλά κυρίως για πολιτικούς λόγους. Αττική, ανάγλυφη μαρμάρινη επιτύμβια στήλη της αρχαϊκής εποχής που αποκτήθηκε από το μουσείο σταδιακά. Η στήλη αναπαριστά ένα νέο με ένα κοριτσάκι δίπλα του. Από τον καρπό του κρέμεται ένας αρίβαλος, μικρό δοχείο που χρησιμοποιούσαν οι αθλητές για το λάδι με το οποίο αλήφονταν πριν ασκηθούν. Στην αρχαία Ελλάδα ο αθλητισμός αποτελούσε θεμελιώδη στοιχείο της εκπαίδευσης των αγοριών. Για το λόγο αυτό, ο νεαρός νεκρός εμφανίζεται ως αθλητής. Στο χέρι κρατά ένα ρόδι, φρούτο στενά συνδεδεμένο με το θάνατο. Το κοριτσάκι, πιθανόν η μικρότερη αδελφή του, κρατά ένα άνθος. Στην κορυφή του ταφικού μνημείου δεσπόζει μια σφίγγα με την ιδιότητα του φύλακα του τάφου. Ανάγλυφο ελευσινίων μυστηρίων. Πρόκειται για το ρωμαϊκό αντίγραφο ενός πρωτοτύπου το οποίο βρέθηκε στην Ελευσίνα και εκτίθεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα. Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις ενός ελληνικού έργου τέχνης, του οποίου σώζεται τόσο το πρωτότυπο όσο και το ρωμαϊκό του αντίγραφο. Στην παράσταση του αναγλύφου εικονίζεται μία σκηνή από την μυστηριακή τελετή των Ελευσινίων εορτών. Ο θεατής βλέπει στα αριστερά την θεά Δήμητρα να δίδει τα ιερά στάχια στο γιο της Τριπτόλεμο, του οποίου ο πατέρας ήταν ο βασιλιάς της Ελευσίνας Κελαίος. Στα δεξιά εικονίζεται η κόρη της Δήμητρας Περσεφόνη να κρατά έναν πυρσό. Το ανάγλυφο αυτό σώζεται σε ιδιαίτερα μεγάλες διαστάσεις, κάτι που οδηγεί τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για λατρευτικό ανάγλυφο και όχι απλώς αναθηματικό. Η φήμη του ήταν γνωστή ήδη από την αρχαιότητα, δεδομένου ότι βλέπουμε ότι το αντέγραψαν οι Ρωμαίοι. Στο πλάνο βλέπουμε στα δεξιά το έργο που εκτίθεται στο Μητροπολιτικό Μουσείο και αριστερά αυτό που εκτίθεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα. Ανάγλυφο πλακίδιο από ελεφαντόδοντο της αρχαϊκής εποχής που εικονογραφεί ένα μυθολογικό θέμα παρμένο από τις περιπέτειες του Διονύσου. Ο Πρίτος, πρίγκιπας του Άργους, φιλονικούσε διαρκώς με τον αδελφό του Ακρίσιο. Έτσι ο πατέρας τους, Άβαντας, χώρισε το βασίλειο στα δύο. Ο Ακρίσιος τον διαδέχθηκε στο Άργος και ο Πρίτος βασίλεψε στην Τύρινθα όπου παντρεύτηκε και απέκτησε τρεις κόρες. Τη Λυσίπη, την Ιφινόη και την Ιφιάνασα, οι οποίες την ημέρα του γάμου τους χλέβασαν το ξώανο της Ήρας και περιφρόνησαν το Διόνυσο, αρνούμενες να τελέσουν τις απαραίτητες προς τιμήν του Θυσίες. Ο Θεός εξοργίστηκε και για να τις τιμωρήσει, τις οδήγησε στην τρέλα.
Αυτή η κεφαλή του αλόγου με τη θαυμάσια σμιλευμένη χέτη ανήκει στην αρχαϊκή περίοδο και προέρχεται από την Αττική. Στους αρχαίους χρόνους το άλογο έπαιζε σημαντικό ρόλο. Οι κάτοχοι αλόγων ανήκαν σε μία ειδική τάξη, τους υπείς, σε αυτούς δηλαδή που μπορούσαν να συντηρήσουν τα ευγενικά αυτά ζώα. Μοναδικής ομορφιάς, ο ριχάλκινο αγαλματίδιο της ελληνιστικής εποχής, που αναπαριστά μια χορεύτρια. Η περίπλοκη χορευτική κίνηση του σώματος αποδίδεται αριστοτεχνικά μέσα από τις στρώσεις του ενδύματος της γυναίκας. Κάτω από τον πλούσιο σχεδόν διαφανή ποδήρη χιτώνα και το αραχνοήφαντο ημάτιο που τυλίγει το σώμα και το κεφάλι, διακρίνεται το δεξιό πόδι και τα χέρια. Πιστεύεται ότι το αγαλματίδιο απεικονίζει μια επαγγελματία χορεύτρια από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Αυτό είναι το περίφημο άγαλμα του Διαδούμενου. Ο εικονιζόμενος αθλητής πήρε συμβατικά το όνομά του αυτό από τη λεγόμενη οικία του Διαδούμενου στη Δήλο. Ο νέος παριστάνεται γυμνός, πατώντας σταθερά στο δεξί του πόδι. Στο κεφάλι φοράει ταινία, βραβείο για την νίκη του σε κάποιο αγώνισμα. Το έργο είναι αντίγραφο χάλκινου πρωτότυπου του 100 π.Χ. του φημισμένου γλύπτη Πολύκλητου. Ο Πολύκλητος, ως γνωστόν, διατύπωσε τη θεωρία του κανόνα που ανέλυε τις σωστές αναλογίες του ανθρώπινου σώματος. Το υπέροχο αυτό μαρμάρινο κεφάλι εικονίζει έναν αθλητή νικητή σε αγώνα όπως σε μαρτυρεί η ταινία που κοσμεί τα μαλλιά του. Το βλέμμα του είναι ήρεμο με ένα αμυδρό χαμόγελο ικανοποίησης ύστερα από τον νικηφόρο αγώνα. Δεν υπάρχει καμία πληροφορία σχετικά με τον τόπο προέλευσης αυτού του γλυπτού στην επεξηγηματική πινακίδα που το συνοδεύει. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό γλυπτό των κλασικών χρόνων, χρονολογείται στο 450 με 425 π.Χ. και ακριβώς γι' αυτό το λόγο κοσμεί το εξώφυλλο του επίσημου καταλόγου του Μητροπολιτικού Μουσείου. Στην αίθουσα με τα αρχαία γλυπτά πρωταγωνιστεί αυτός ο τραυματισμένος πολεμιστής. Πρόκειται για ρωμαϊκό αντίγραφο ενός πρωτότυπου έργου σε χαλκό του διάσημου γλύπτη Κρεσίλα. Η μορφή αναφέρεται στον ήρωα Πρωτεσίλαο, τον πρώτο Έλληνα που σκοτώθηκε στις μάχες της Τρίας. Ο γλύπτης έχει αποδώσει με έντονο ρεαλισμό τον πόνο από το τραύμα στο πρόσωπο του ήρωα. Ανάμεσα στα ενδιαφέροντα εκθέματα του Μετροπόλιταν είναι και αυτός ο μικρός χάλκινος αέρος που κοιμάται ξαπλωμένος και που η φιλοτέχνησή του ανήκει στην ελληνιστική περίοδο. Όπως είναι γνωστό, στην ελληνιστική περίοδο για πρώτη φορά στην αρχαία τέχνη εικονογραφούνται παιδιά. Εδώ ο αέρος, ως μικρό παιδί, ενέχει τη μορφή του ταφικού συμβόλου του εξάγγελου του θανάτου που μας παραπέμπει και σε ταφικά μνημεία σύγχρονων κημητηρίων. Ο αέρος έχει συνυφανθεί και με άλλες ιδιότητες. Είναι ο φιλοσοφικός αέρος, με τα συμπλέγματα του έρωτα και της ψυχής. Στην περίπτωση αυτή, οι καλλιτεχνικές δημιουργίες είναι απειράριθμες σε πύληνα σφραγίσματα, σε πύληνα συμπλέγματα, αλλά και σε μαρμάρινα. Είναι ακόμα ο αέρος προστάτης των αθλητικών αγωνισμάτων. Και εδώ ο εικονογραφικός πλούτος είναι εντυπωσιακός. Ο αέρος έχει το προνόμιο να μεταμορφώνεται, αφού έχει τη δυνατότητα να στρέφει τα βέλη του σε διαφορετικούς στόχους. Είναι από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα βασικό συστατικό, όχι μόνο της ανθρωπότητας, αλλά και της εικονογραφίας του πολιτισμού της. Δηλωτικό των ποικίλων συμβολισμών του έρωτα είναι το χαρακτηριστικό απόσπασμα από τον ορφικό ύμνο που λέει «Καλό το μέγα, τον αγνό, τον αξιαγάπητο και γλυκό έρωτα, το δυνατό το ξώτη, το φτερωτό, που το διάβα του είναι φωτιά, που τρέχει ορμητικά, τον επινοητικό αυτόν που έχει δύο όψεις και κρατά τα κλειδιά όλων, και του ουρανού και της θάλασσας και της γης». Έρωτα εσύ,
με περίσσει όταν λαβώνεις δύναμη. Μη δόνομα καλά πως εμιδαρετή μπορεί να βγει. Ερώτα εσύ. Αυτός ο μαρμάρινος κύωνας ιωνικού ρυθμού από τον ναό της Αρτέμιδας της Άρδης της Μικράς Ασίας, του οποίου εκτίθεται το πάνω και κάτω τμήμα στο Μητροπολιτικό Μουσείο, εντυπωσιάζει με το μεγάλο του μέγεθος. Η Σάρδης ήταν μια λαμπρή πόλη της Μικράς Ασίας, χτισμένη κοντά στο χρυσοφόρο ποταμό Πακτολό και σε μικρή απόσταση από το Αιγαίο. Στους ελληνιστικούς χρόνους άρχισαν να οικοδομούνται λαμπρά κτίρια. Το σημαντικότερο ήταν ο ιωνικού ρυθμού ναός αφιερωμένος στη θεά Άρτεμη. Τα κοσμήματα του Γανιμίδη. Τα κοσμήματα αυτά λέγεται ότι ανακαλύφθηκαν όλα μαζί στη Μακεδονία και ανάγονται στην ελληνιστική εποχή. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό σύνολο που περιλαμβάνει σκουλαρίκια, περιδέρεο, πόρπες, βραχιόλια και ένα δαχτυλίδι, κομμάτια που δεν χαρακτηρίζονται από ενιαίο ύφος. Το Μητροπολιτικό Μουσείο διαθέτει μια τεράστια συλλογή αρχαίων αγγείων με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα θέματα, τόσο από τη μυθολογία όσο και από την καθημερινή ζωή. Αξίζει να σταθούμε με λίγη προσοχή τόσο στο είδος της κεραμικής όσο και στην καλλιτεχνική του θεματογραφία. Για το Μητροπολιτικό Μουσείο θα ήταν αδιανόητο να μην έχει στις προθήκες του μια σημαντική συλλογή από λευκές λυκύθους. Ως κατεξοχήν μυροδόχο αγγείο, η Λευκή Λύκηθος εξυπηρετούσε ταφικές πρακτικές και ταφικά έθιμα. Οι Λευκές Λύκηθοι, με το εκφραστικό και συνάμα λιτό σχέδιό του, έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον ακόμα και μεγάλων νεότερων ζωγράφων όπως του Πικάσο. Δικαίως πάντως κατατάσσονται ανάμεσα στις ωραιότερες ζωγραφικές δημιουργίες που έχουν σωθεί από την αρχαιότητα. Αττικός μελανόμορφος αμφορέας. Εικονίζεται ζύγισμα εμπορευμάτων. Στην παράσταση αυτή ο ζωγράφος επαινεί την ομορφιά κάποιου κλητάρχου. Αττικός μελανόμορφος κρατήρας που αποδίδεται στον αγγειογράφο Λιδό. Εικονίζεται ο Διόνυσος με σατήρους και μενάδες που συνοδεύουν τον ύφεστο κατά την επιστροφή του στον Όλυμπο. Στο αγγείο υπάρχει η επιγραφή Ιόλιδος που υποδηλώνει τη σχέση του κεραμαία με τη Λιδία. Αττική μελανόμορφη κύλικα που αποδίδεται στο ζωγράφο Άμαση. Εικονίζεται στάβλος με άλογα και υποκόμους. Το όνομα του ζωγράφου υποδηλώνει ίσως κάποια σχέση με την Αίγυπτο. Αττική μελανόμορφη λύκηθος που αποδίδεται στο ζωγράφο Άμαση. Εικονίζεται γαμήλια πομπή. Η νύφη έχει ημάτιο υπέρ την κεφαλήν και ο γαμπρός κατευθύνει τα υποζύγια. Είναι πιθανόν η λύκηθος αυτή να κατασκευάστηκε σε στενή συνάρτηση με μία άλλη παρόμοια λύκηθο με ανάλογη εικονογράφηση με γυναίκες που υφαίνουν και η οποία βρίσκεται και αυτή στο Μητροπολιτικό Μουσείο. Έχουμε δηλαδή εδώ αυτό που ονομάζουν οι αρχαιολόγοι Αγγεία Πάρισα. Αττική λευκή πηξίδα που αποδίδεται στο ζωγράφο της Πενθεσίλειας και εικονίζεται η κρίση του Πάρη. Ο πρίγκιπας της Τρίας συνομιλεί με τον Ερμή και την Αφροδίτη και το γιο του Έρωτα από την πλούσια παραγωγή του κεραμικού. Στο αγγείο υπάρχει η επιγραφή «Ο Πες Καλός». Στο αγγείο εικονίζεται ο Διόνυσος, ο Έρωτας που δένει το σανδάλι του.
Η Ινοχώη σχετίζεται με τη γιορτή των Ανθεστηρίων, που διαρκούσε 3 μέρες. Η δεύτερη μέρα της γιορτής είχε μάλιστα το όνομα Χωές, επειδή κατά τη διάρκεια της κάθε Αθηναίος, ακόμα και τα μικρά παιδιά, δοκίμαζαν το νέο κρασί από μια τέτοια κανάτα. Στον αμφορέα εδώ εικονίζεται ο Ηρακλής κραδένων ξύφος, έτοιμος να επιτεθεί στον κένταυρο Νέσο. Το ίδιο θέμα που βλέπουμε και στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας. Ένα ζωόμορφο αγγείο για κοσμήματα που εικονίζεται ένας νέος με φτερωτά άλογα και μια σκηνή αρματοδρομίας. Τον αμφορέα αυτό υπογράφει ο αγγειογράφος Ανδοκίδης. Στη μία όψη εικονίζεται ο Ηρακλής να τραβάει τον τρίποδα των Δελφών από τα χέρια του Απόλλωνα. Στο πλάνο αριστερά η θεά Αθηνά και δεξιά η θεά Άρτεμις. Στην πίσω πλευρά του αγγείου ο Διόνυσος ανάμεσα σε σάτυρους και μενάδες. Από τα πολυάριθμα αγγεία του Μητροπολιτικού Μουσείου αξίζει να γίνει μία αναφορά στον ερυθρόμορφο ετρουσκικό αμφορέα του 540 π.Χ. όπου ο αγγειογράφος στην κύρια όψη του εικονίζει την κρίση του Πάρη. Πρόκειται για έναν διαγωνισμό ομορφιάς, στον οποίο συμμετείχαν οι 3 θεές, Αθηνά, Αφροδίτη και Ήρα. Σύμφωνα με τον μύθο, ο Πάρης έδωσε το μήλο στην Αφροδίτη, χρήζοντάς την πιο όμορφη θεά. Κλίμπ. Αφού σφάχτηκαν μεταξύ τους η Ήρα, η Αθηνά και η Αφροδίτη για τα πρωτεία της ομορφιάς, βγάλαν τα σανδάλια τους και τα κρέμασαν στον τοίχο. Ύστερα, ξάπλωσαν νοχελικά στις κλίνες του συμποσίου για λίγη χαλάρωση. Χάζευα αποσβολωμένη στο Metropolitan Museum τον αμφορέα με τις 3 θεές της μυθολογίας και ήμουν σίγουρη πως έβλεπα ένα μοντέρνο πίνακα του Κλίμπτ. Αυτά τα υπέροχα χρώματα, αυτές οι εξαίσιες γραμμές, αυτά τα ονειρεμένα μπλεξίματα των σωμάτων. Η λέξη αριστούργημα. Πόσο πολύ φτωχή είναι γι' αυτό το αγγείο των Ετρούσκων. Ο Γανιμίδης υπήρξε πρίγκιπας της Τρίας, τον οποίο ερωτεύτηκε ο Δίας και τον πήρε στον Όλυμπο για να σερβίρει κρασί στους θεούς. Στην παράσταση εικονίζεται ο γοητευτικός Γανιμίδης να κρατάει με το ένα χέρι ένα τσέρκι και με το άλλο ένα μπετινό. Η κύλικα αυτή ήταν προφανώς προσφορά σε κάποιο ιερό και εικονίζει μία θεά να κάνει σπονδί με μία φιάλη σε ένα βωμό. Ο ζωγράφος του Βερολίνου υπογράφει αυτό τον κρατήρα με τις σκηνές μάχης ανάμεσα στους Αθηναίους και τις Αμαζόνες. Ταφικό αγγείο με καπάκι, όπου εικονίζεται η νεκρή νύφη μαζί με τις θεραπενίδες της, η μία εκ των οποίων παίζει τύμπανο. Η ζωγραφική σύνθεση μας παραπέμπει στα έργα της λεγόμενης μεγάλης ζωγραφικής με τα παστέλ χρώματα του ερυθρού, του γαλάζιου και της όχρας. Στην εικόνα αυτή του κρατήρα, ο Κάδμος σηκώνει μια πέτρα για να σκοτώσει το δράκο κοντά στην αρία πηγή. Στην ιδρία αυτή βλέπουμε τον Ποσειδώνα σε φτερωτό άλογο να θέλει να βοηθήσει τον Πέλοπα να νικήσει τον Ινόμαο. Αυτό το αττικό πινάκιο ερυθρόμορφου ρυθμού της αρχαϊκής εποχής ανακαλύφθηκε το 1828 στο Βούλτσι της Ετρουρίας. Απεικονίζει ένα νεαρό αγόρι να υπεύει έναν πετινό. Η μορφή του αποδίδεται με εντυπωσιακή ζωντάνια πάνω στο μαύρο φόντο, ενώ χαρακτηριστική είναι η προσπάθειά του να ισορροπήσει πάνω στον πετινό, στηρίζοντας τις μύτες των ποδιών του στο εσωτερικό λεπτό περίγραμμα του πινακίου. Με μεγάλη εκφραστικότητα αποδίδεται και ο πετινός, οι διαστάσεις του οποίου είναι δυσανάλογες σε σχέση με αυτές του αγοριού. Το έργο αποδίδεται στο γνωστό αγγειογράφο της εποχής, επίκτητο. Αυτός ο ερυθρόμορφος κρατήρας με ελικοειδείς λαβές της κλασικής εποχής κοσμείται με 2 εξαιρετικά πολυπρόσωπες σκηνές
την κένταυρομαχία και την αμαζονομαχία. Η πρώτη σύνθεση απεικονίζει το μύθο της σύγκρουσης λαπηθών και κενταύρων. Οι κένταυροι προσκλήθηκαν στο γάμο του λαπήθη βασιλιά Πηρήθου. Μέθησαν ωστόσο, καθώς γεύτηκαν για πρώτη φορά κρασί, και προσπάθησαν να βιάσουν τις γυναίκες προσβάλλοντας βάναυσα το γαμπρό και το λαό του. Στην ολονύκτια μάχη που ακολούθησε, οι λαπίθες, με σύμμαχο το Θησέα, νίκησαν κατά κράτος τους κεντάφρους. Η δεύτερη σκηνή αποδίδει τη μάχη Αμαζόνων και Αθηναίων. Οι Αμαζόνες, πολεμικός γυναικείος λαός, θεωρούνταν κόρες του θεού Άρη και της νύμφης Αρμονίας. Θρυλείται μάλιστα ότι έκοβαν το ένα στήθος τους για να χειρίζονται ευκολότερα το τόξο. Αυτή η νοχώη με τριφυλλόσχημο στόμιο και ψηλή λαβή της αρχαϊκής εποχής προέρχεται από την Κόρινθο. Το κύριο χαρακτηριστικό του αγγείου είναι η ζωφόρος, με το ανοιχτόχρωμο φόντο στο κεντρικό τμήμα του σώματος του αγγείου, η οποία κοσμείται με μορφές ζώων και μυθολογικών τεράτων σε σκούρες αποχρώσεις. Σε αυτόν τον αττικό παναθηναϊκό αμφορέα, στη μία όψη εικονίζεται η Αθηνά πρόμαχος, και στην άλλη τρεις δρομείς στη διάρκεια του αγωνίσματος του σταδίου. Ο αμφορέας φέρει στην κύρια όψη του δύο επιγραφές, τη συνήθη των Αθένεθεν άθλων, που δήλωνε ότι το αγγείο ήταν έπαθλο στα Παναθήναια, και άλλη μία, αρκετά σπάνια, Νικίας επίεσεν, που δηλώνει τον κατασκευαστή του αγγείου. Σκηνή πρόθεσης νεκρού. Πύλινος κρατήρας με πολυπρόσωπες παραστάσεις που καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο τμήμα της επιφάνειας του αγγείου. Στο μέσον της ανώτερης ζώνης απεικονίζεται ο νεκρός ξαπλωμένος στο νεκρικό κρεβάτι και γύρω του οι πυρέτες και θρηνοδοί που θρηνούν τραβώντας τα μαλλιά τους. Όλες οι ανθρώπινες μορφές αποδίδονται με τοπικά στον άνω κορμό και από το πλάι στο κεφάλι και στα πόδια όπως συνηθιζόταν εκείνη την περίοδο. Το σάβανο είναι ένα μεγάλο παραλληλόγραμμο με αβακωτό κόσμημα που απλώνεται πάνω από το νεκρό. Στο κάτω διάζωμα ξετυλίγεται μία πομπή με άρματα και οπλίτες, στοιχείο που πιθανότατα σχετίζεται με τα στρατιωτικά κατορθώματα του νεκρού. Πρόκειται για αττικό, ερυθρόμορφο ψυκτήρα της αρχαϊκής εποχής, που αποδίδεται στον αγγειογράφο Όλτο και είναι διακοσμημένος με μία ιδιαίτερα εφάνταστη σκηνή. Οπλίτες, στρατιώτες του πεζικού, εφορμούν στη μάχη υπέβοντας δελφίνια. Τους πολεμιστές συνοδεύει ένας αυλητής, στοιχείο που υπονοεί ότι η παράσταση εικονογραφεί το χορό κάποιου θεατρικού έργου της εποχής. Η κίνηση των έξι δελφινιών, που δείχνουν να βυθίζονται πάνω στην επιφάνεια του ψυκτήρα, έχει αποδοθεί με εξαιρετική ζωντάνια και φυσικότητα. Οι οπλίτες φορούν κράνη και κρατούν δόρυ και ασπίδες. Ο ψυκτήρας ήταν ένα αγγείο με ψηλό κυλινδρικό πόδι, σχεδόν σφαιρικό σώμα και στενό λαιμό. Τον χρησιμοποιούσαν για την ψήξη του κρασιού. Γέμιζαν τον ψυκτήρα με κρασί και τον τοποθετούσαν μέσα σε ένα μεγαλύτερο αγγείο, για παράδειγμα ένα κρατήρα γεμάτο με κρύο νερό. Ο πύλινος αυτός αμφορέας της Μυκηναϊκής εποχής, με τρεις λαβές στο ύψος του λαιμού, είναι διακοσμημένος με μοτίβο χταποδιού, το οποίο καλύπτει όλο σχεδόν το κύριο σώμα του αγγείου, που είναι σχεδόν σφαιρικό. Το χταπόδι είναι ζωγραφισμένο με σκούρα χρώματα σε φαιό φόντο και έχει αποδοθεί με μεγάλη ζωντάνια, αν και με αρκετή σχηματικότητα. Αυτός ο αττικός ερυθρόμορφος αμφορέας της ύστερης αρχαϊκής εποχής, στη μία πλευρά απεικονίζει έναν κιθαροδό και στην άλλη έναν κριτή. Πρόκειται για ένα αριστούργημα της αρχαίας ελληνικής αγγειογραφίας. Το σχήμα του αγγείου με τη συμμετρία του, παράλληλα με τη στυλπνότητα της επιφάνειάς του, δημιουργούν την κατάλληλη βάση για τη σχεδόν τρισδιάστατη παρουσίαση του κιθαροδού. Η παρουσία του κριτή στην άλλη όψη υπονοεί την απεικόνιση ενός μουσικού διαγωνισμού. Ο καλλιτέχνης απέδωσε με μοναδική ζωντάνια και εκφραστικότητα το κεφάλι του κιθαροδού που γέρνει προς τα πίσω καθώς τραγουδά και με ιδιαίτερη χάρη την κίνηση του σώματός του. Εξαιρετικά λεπτομερής είναι και η απεικόνιση του μουσικού οργάνου. Ο άντρας παρουσιάζεται ξυπόλυτος
και προφανώς συνόδευε το τραγούδι και τη μουσική του με κομψά χορευτικά βήματα. Το σύνολο δείχνει σαν να αναδύεται μέσα από το μαύρο λαμπερό φόντο. Αυτός ο αττικός μελανόμορφος αμφορέας της αρχαϊκής εποχής αποδίδεται στον Εξικία, ο οποίος τον διακόσμησε με σκηνή γαμήλιας πομπής. Το νεαρό ζευγάρι εικονίζεται πάνω σε άρμα που σέρνουν 4 άλογα, από τα οποία το ένα είναι λευκό. Μπροστά τους διακρίνεται η μορφή ενός αγοριού που προηγείται της πομπής. Το ζευγάρι υποδέχεται μία γυναίκα, πιθανόν θεά, ενώ στο βάθος διακρίνεται μια ανδρική νεανική μορφή, ίσως ο Απόλλωνας, να παίζει κιθάρα. Τον ώμο του Αγγείου κοσμούν ορφές οπλιτών και υπαίων που μάχονται μεταξύ τους. Τη διακόσμηση συμπληρώνουν φυτικά και γραμμικά μοτίβα. Στην κύρια σκηνή της Λυκύθου πρωταγωνιστούν γυναικείες μορφές. Δύο στο κέντρο υφαίνουν σε έναν κάθετο αργαλιό, τρεις στα δεξιά ζυγίζουν το μαλλί και δίπλα τους 4 άλλες γνέθουν με τη ρόκα. Ανάμεσά τους διακρίνεται διπλωμένο το τελειωμένο ύφασμα. Ο Άμασης δραστηριοποιήθηκε στην Αθήνα την περίοδο 555 με 525 π.Χ. Πιστεύεται ότι καταγόταν από την Αύκρατη της Αιγύπτου, επειδή το όνομά του αποτελεί εξελληνισμένη μορφή του Αιγυπτιακού Άχμωσης και είναι ο πρώτος που εισήγαγε στην Αθήνα το αλάβαστρο ως σχήμα στην κεραμική. Μια τεραστίων διαστάσεων τοιχογραφία του έτους 40 π.Χ. φυλάσσεται στο Μετροπόλιταν. Η τοιχογραφία προέρχεται από μια αριστοκρατική έπαυλη από την περιοχή Μποσκορεάλε, κοντά στην Πομπεία. Αυτές οι ζωγραφικές συνθέσεις διακοσμούσαν την κρεβατοκάμαρα ενός πλούσιου αξιωματούχου και έδιναν στο χώρο μια μοναδική εικαστική έγκλη. Πρέπει να αναφερθούμε στο ότι οι τοιχογραφίες αυτές μας παραπέμπουν στις σκηνογραφικές δημιουργίες που υπήρχαν στα αρχαία θέατρα της Εφέσου και της Πρίνης. Από την ίδια έπαυλη του Μποσκορεάλε προέρχεται και αυτή η τοιχογραφία. Εικονίζει μια εύπορη κυρία που παίζει κιθάρα. Είναι ντυμένη με την τελευταία λέξη της μόδας. Φοράει ένα χρυσό χιτόνα και από πάνω ένα λευκό ημάτιο. Πίσω της μια νεαρή κοπέλα, πιθανόν η κόρη της, την παρακολουθεί στο μουσικό της ρεσιτάλ. Σύμφωνα με τους τεχνοκριτικούς, πιθανόν η γυναικεία μορφή να είναι κάποια βασίλισσα της Μακεδονικής Αυλής. Στο μουσείο υπάρχουν επίσης και άλλες τοιχογραφίες από μια άλλη έπαυλη της περιοχής Μποσκορεάλε. Βλέπουμε και στην περίπτωση αυτή ενδιαφέρουσες διακοσμήσεις με ένα λουλουδιασμένο κήπο σε ένα σκούρο φόντο. Αξίζει επίσης να σταθούμε μπροστά στο ζωγραφικό έργο με τους δύο κομψούς κύκνους που κρατούν ένα κόσμημα στο ράμφος τους και φιλοτεχνήθηκαν το έτος 11 π.Χ. Τέλος, μία ιδέα για την αρχαία ζωγραφική μπορούμε να πάρουμε στο Μετροπόλιταν ρίχνοντας μια ματιά στην τοιχογραφία που έχει ως θέμα τον κύκλοπα Πολύφημο και την ύμφη Γαλάτια. Το εύλογο ερώτημα που γεννιέται στον κάθε επισκέπτη του μουσείου είναι πώς βρέθηκαν στις αίθουσες εδώ όλες αυτές οι γιγάντιες τοιχογραφίες από τις επαύλεις των περιοχών της Πομπείας. Ολοκληρώνουμε την ξενάγησή μας στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης με το έργο της Αμερικανικής Αρχαιολογικής Σχολής στην ανασκαφή της αρχαίας αγοράς. Οι ανασκαφές άρχισαν το 1931 και χρηματοδοτήθηκαν κυρίως από τα ιδρύματα Rockefeller και Ford. Το οικονομικό κόστος της ανασκαφής υπήρξε στο ύψος εκατομμυρίων δολαρίων, γιατί έπρεπε να γίνουν απαλωτριώσεις των σπιτιών της περιοχής. Παράλληλα με τις ανασκαφικές εργασίες έγινε η αναστήλωση της στοάς του Ατάλου, που λειτουργεί σήμερα και ως μουσείο με τα πολύτιμα αρχαιολογικά ευρήματα. Το επόμενο επεισόδιο της σειράς «Η εξόριστη ελληνική τέχνη» είναι αφιερωμένο στο Μουσείο του Ερμιτάζ. Θα θαυμάσουμε μεταξύ άλλων το γλυπτό της Αφροδίτης Σταυρίδος και τον ψυκτήρα του Εφρονίου με την παράσταση με τις εταίρες.